Και η ΔΕΗ και όλα καλά. Σήμερα όμως βγήκε ότι η εταιρεία αυτή έχει και 26 έχει. εκατομμύρια έχει. δανεισμό. Ναι. Η ΔΕΗ έχει τα μαύρα της στα χάλια, οικονομικά. Για την Ελλάδα, το πρόβλημα της ΔΕΗ, οικονομικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα στο εσωτερικό της. Και βγαίνει αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα μία εξαγορά η οποία δημιουργεί μόνο ερωτηματικά. Μόνο ερωτηματικά. Και ερωτηματικά πάρα πολύ βαριά. Διότι το ερώτημα πώς και με τι κριτήρια αγοράστηκε αυτή η εταιρεία, πόσα χρήματα εκταμιεύτηκαν από τη ΔΕΗ, η οποία δεν μπορεί να μαζέψει τα λεπτά στο εσωτερικό της χώρας που της χρωστάνε mm -hmm. και έχει λιώσει τους καταναλωτές. Και τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την εξαγορά, mm -hmm. είναι ερώτημα το οποίο δεν θα αποφύγει ούτε ο κύριος Σταθάκης, ούτε οι οίκοι που βάλανε την υπογραφή τους από κάτω, να το απαντήσει. Είναι θέμα χρόνου. Εμένα αυτή η ιστορία μου μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Δεν θέλω να προχωρήσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει συναλλαγή βλέοντα. δηλαδή. Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η εξαγορά που δεν μου κάνει δεν μου δένει πουθενά, δεν μου προκύπτει από καμία λογική, δεν βγαίνει οικονομικά. Ε, αναλαμβάνει χρέη και υπάρχουν κάποιοι ιδεοί, μόνο τη χασούρα και κάποιοι άλλοι μόνο τα κέρδη. Αυτά δεν είναι οι συμφωνίες οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν. Ναι. Και γράφτε την ώρα που σας το λέω σήμερα το πρωί, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει μακριά πορεία. Και εξαιρετικά Δικαστική, δύσκολη εννοείτε. πορεία για του ανθρώπου οι οποίοι έχουν βάλει τι υπογραφέ του. Αυτό μοιάζει μια απειλή, πρέπει να σα πω. Δεν είναι καμία απειλή. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή η διαπίστωση τουλάχιστον. και σας, σας μιλάω Δεν Είναι κατηγορία σκανδάλου πια. Έτσι όπως ναι, πω, ναι. Ε, ε, σα μιλάω τελείω ειλικρινά. Δεν μου δένει από πουθενά αυτή η υπόθεση. Α βγει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει πιστικέ απαντήσει, να φέρει τη σύμβαση στη Βουλή, να τη δούμε, να τη διαβάσουμε, mm -hmm. να φέρει την εισήγηση, να διαβάσουμε ποιο είναι αυτό που έκανε mm -hmm. την εισήγηση από τη ΔΕΗ Αλβανία, mm -hmm. Πώ πέρασε, με ποια διαδικασία πέρασε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗ, mm -hmm. Ποιο υπουργό έβαλε την υπογραφή του για να συμφωνήσει σε αυτή την ιστορία, Ποια ομάδα εργασία επεξεργάστηκε αυτό το θέμα, Διότι εδώ τέτοιου είδου συμφωνίε έχουν ονόματα και διευθύνσει. Α βγουν λοιπόν οι κύριοι να μα πούνε ποιο αναλαμβάνει την ευθύνη αυτή τη συμφωνία. Κυρία Μπακογιάννη, κλείνοντα, θα ήθελα να σα κάνω μία ερώτηση για την απεργία που έχουμε σήμερα στου αρχαιολογικού χώρου. Η Ακρόπολη είναι κλειστή σήμερα, πρώτον. Και δεύτερον, ποιο είναι το σχόλιο σα για τη μεταφορά των ακινήτων στο υπερταμείο. Θα σα πω κάτι. Ε, πριν από περίπου ένα μήνα, ήμουνα στο εξωτερικό και με ειδοποίησαν από το γραφείο μου ότι ένα συνεργάτη μα από τα Χανιά, ο Δημήτρη Φραγκαϊκής, έστειλε ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι όλα τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού, τέλο πάντων των Χανίων. Εντάσσονται στο υπερταμείο. Ε, Όταν ήρθε ο συνεργάτη μου που ήταν μαζί μου και μου το είπε, του λέω: Έλα, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είπαμε, είχαμε πει στη βουλή ότι το μόνο που δεν θα πουληθεί είναι η Ακρόπολη, αλλά δεν μπορεί να έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Και έχασα, εγώ, ένα πεπειραμένο πολιτικό, την ευκαιρία να βγω και να τα κάνω λαμπόγιαλο, διότι δεν το πίστεψα. Και τελικώς αποδεικνύεται ότι αυτοί οι κύριοι με την ευκολία με την οποία δίνουν τα πάντα στο υπερταμείο τα για 99 χρόνια, δώσανε και αυτά που ο νόμος, γιατί είχα πει τότε θα πουληθεί ολόκληρη η Ελλάδα πλην της Ακροπόλαιος. Λάθος κύριε, δώσαν τα πάντα. Και έτσι φτάνουμε στον απίστευτο τραγέλαφο να νοικιάζει το ελληνικό κράτος για τη δική του περιουσία, τη δική του περιουσία από το υπερταμείο, διότι ακριβώς αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε τότε καταγγείλει ισχύει δώσαμε το σύνολο της ελληνικής περιουσίας των αρχαιολογικών χώρων συμπεριλαμβανομένων στο υπερταμείο να το διαχειρίζονται οι ξένοι για 99 Μάλιστα. χρόνια και αν το χρειαζόμαστε εμείς θα πληρώνουμε νίκη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Παπαγιαννη. Διαγωνισμό τρέχει στην εκπομπή να τον υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά. Από την εταιρεία Greco 54 χρόνια γορτάζει η εταιρεία, 54% εκτό για όσου πάτε στα καταστήματά τη. Ένα κρεβάτι χειροποίητο υπέρδιπλο Legend με στρώμα ανατομικό Interflex και δύο μαξιλάρια First 3D Plus. τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 901-901-4314 ή στέλνετε SMS αλφατάφ και ενώ στο 54777. Μια εκδήλωση αφαιρωμένη Στου τετράποδους φίλου μα που το Σάββατο στο Φλίσβο, βεβαίω. Η Save a Greek Stray και η Panic Records διοργάνωσαν ένα event για μικρούς και μεγάλου. Το βίντεο έχει επιμεληθεί η Μανέλ Βιζάτου. Ελάτε να μοιραστούμε την αγάπη μα για τα ζώα. Με αυτό το σύνθημα, δύο μέρε μετά την Παγκόσμια ημέρα ζώων.